Καλημέρα κύριε Παναγιωτάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και στους ακροατές και στις ακροάτριες του σταθμού σας και σε όλη την Κρήτη. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να ακούσετε ένα μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος ο Φώτης που δουλεύει σε έναν από τους πάροχους ενέργειας. Λέει, αυτή η τρομερή έμπνευση, τα τιμολόγια τρικολόρε, τιμολόγια σκυλακάκι όπως τα λέμε και τα λένε στον χώρο της ενέργειας, θα έχει τόσο επιτυχία όσο είχε αντιμετώπιση του Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Σας λέω μόνο ένα. Κανένας πάροχος δεν θα προκρίνει τα πράσινα τιμολόγια, γιατί πολύ απλά η τιμή κιλοβατόρας θα υπολογίζεται με εκτίμηση και πρόβλεψη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, λέει, για τους παρόχους? Ότι αν πέσουν έξω στην πρόβλεψη εκτίμηση, θα υποστούν οικονομική ζημία που μπορεί να είναι και μεγάλη σε ένα μόνο μήνα. Ξέρεις κάποιο πάροχο ενέργειας που υπέστη ζημία οικονομική και μάλιστα ενώ το γνώριζε ότι μπορεί να γίνει? Οπότε πάπαλα τα πράσινα, λέει, ο κάθε πάροχος θα βγάλει δικό του χρώμα. Και ο σονούπο σου έχω και νεότερα. Να μην σου πω για τον τύπο του υπολογισμού. Πώς θα ακούτε αυτό, κύριε Παναγιωτάκη, έτσι εισαγωγικά? Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν απέχει από την πραγματικότητα αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Φώτη. Καταρχάς, το γενικό σχόλιο. Αν ο στόχος των τιμολογίων ήταν να μειωθεί το κόστος, δεν πρόκειται να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε. Λέω, αν ο στόχος νομίζουμε ότι με αυτά τα τιμολόγια θα μειωθεί, αν ο στόχος είναι ότι θα μειωθεί η τιμή του ρεύματος για τους καταναλωτές, δεν πρόκειται αυτό να γίνει. Τελεία και παύλα. Το δεύτερο. Όπως έχω πει και στο σταθμό σας, βασική αρχή είναι ότι κανένας προμηθευτής σε οποιοδήποτε προϊόν, όχι μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια, δεν μπορεί να χάνει, να πουλάει δηλαδή φτηνότερα από όσο αγοράζει. Αυτό μπορεί να το κάνει για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, είτε για λόγους συγκυρίας, είτε για να μπει στην αγορά, αλλά μακροπρόθεσμα θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει έστω ένα λογικό κέρδος από το προϊόν το οποίο πουλάει. Το τρίτο που έχω να πω είναι ότι όλη αυτή η ιστορία με τα τιμολόγια αφορά τη λιανική. Το κόστος της λιανικής όμως είναι ένα πολύ μικρό μέρος από τη συνολική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή να έλεγα ότι αφορά το 20%, και μιλάω για το ανταγωνιστικό σκέλος, δηλαδή για την ηλεκτρική ενέργεια, γιατί αν πάμε στο σύνολο του λογαριασμού μπορεί να είναι το 10%. Άρα λοιπόν όλη αυτή η ιστορία με τα τιμολόγια, τα πράσινα, τα μπλε, τα κίτρινα και τα πορτοκαλί αφορά, όπως σας είπα, ένα μικρό μέρος από την επιβάρυνση. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, ενώ έχουμε φύγει από την ιδηλιακή, όπως θα θυμώνται όλοι, περίοδο όπου είχαμε ένα τιμολόγιο, είχαμε τη ΔΕΗ, έστω μπήκανε και άλλοι πάροχοι, ας πούμε, έγινε κάποιος ανταγωνισμός, αλλά είχαμε ένα τιμολόγιο και δεν μας απασχολούσε πάρα πολύ παρά μόνο η τιμή του ρεύματος. Τώρα υποτίθεται ότι θα πρέπει, όπως έχω πει και άλλη φορά, όπως κάνουμε στα βενζινάδικα, να ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το φτηνότερο, το ίδιο θα κάνουμε και με το ρεύμα. Αυτό δεν είναι εφικτό. Δεν πρόκειται να γίνει, εκτός ίσως από κάποιες εταιρείες που έχουν λογιστήρια, που έχουν συνταταγμένες υπηρεσίες κλπ. Μάλιστα. Εκτός αν βάλουμε στο σπίτι ο καθένας έναν αρμόδιο παρακολούθηση ημερησίως. Εντάξει, ωραία. Κοιτάξτε, επειδή υπάρχει ένας βαρύγδουπος τίτλος, κύριε Παναγιωτάκη μου, που ονομάζεται από την κυβερνητική απόφαση «Μηχανισμός διακύμανσης». Με συγχωρείτε, μήπως αυτό είναι με άλλα λόγια η επαναφορά της ρήτρας αναπροσαρμογής? Είναι ακριβώς η ρήτρα αναπροσαρμογής. Μάλιστα, διότι διαβάζω... Και επειδή έχει φορτιστεί αρνητικά... Το είπα, μηχανισμό διακύμανσης. Τον τρόπο, προσέξτε, που εφαρμόστηκε η ρήτρα, τον αδιαφανή τρόπο, τον αυθαίρετο, και που συνέπεσε βέβαια και με τις μεγάλες αυξήσεις τότε των τιμολογίων και που δεν προέβλεπε και μείωση των τιμολογίων. Έτσι, γιατί υποτίθεται ότι η ρήτρα ακολουθεί την τιμή της χοντρικής. Η ρήτρα έτσι όπως εφαρμοζόταν ήταν μόνο αυξήσεις. Αν μειωνόταν η τιμή χοντρικής, δεν θα μειωνόταν η τιμή του ρεύματος στις περισσότερες των περιπτώσεων. Πράγματι αυτός ο μηχανισμός διακύμανσης επιβεβαιώνει ότι τι αυτό που είπατε τίτλος. Ότι είναι η ρήτρα να... Μηχανισμό αντικυθύρων θυμίζει βέβαια, διότι διαβάζω εδώ ένα τύπο τέα μείον ένα, μείον LI, συν β, όταν τέα, μη, ακούστε το, όχι για εσάς, για τους ακροτές, εσείς το ξέρετε, μείον ένα, μικρότερο του LI, 0, όταν LI, μικρότερο ίσο με τέα, μη, μείον
ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο LU, α τέα μη ένα LU συν β όταν τέα μη μείον ένα LU, κερδίζεις στη μαθηματική εταιρεία σε διαγωνισμό. Αυτό κάνεις. Αλλά το καταλάβει ο καταναλωτής αυτό το πράγμα? Με άλλα λόγια, αυτό τι σημαίνει? Όπως υπήρχε, αν θυμόσαστε στη ρήτρα, που είχαν περιλάβει στα συμβόλαιά τους οι πάροχοι οι διάφοροι, όχι οι ΔΕΗ, έλεγε ότι αν αυξηθεί η τιμή χοντρική πάνω από ένα όριο, τότε θα εφαρμοστεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, και αν μειωθεί κάτω από ένα όριο, τότε πράγματι θα ξαναενεργοποιηθεί η ρήτρα εφαρμογής. Μεταξύ αυτών των δύο ορίων, όταν κυμαίνεται η χοντρική τιμή, δεν θα εφαρμόζεται καμία ρήτρα, θα παραμένει σταθερή η τιμή. Τώρα, οι διάφοροι άλλοι συντελεστές είναι φανερό ότι είναι οι προβλέψεις, ώστε ο κάθε πάροχος, ο κάθε προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας να κάνει τις εκτιμήσεις του και να δίνει τις τιμές που θέλει σε αυτούς τους συντελεστές, ώστε να μην χάνει. Και ταυτόχρονα είναι ανταγωνιστικός. Σαφές. Εγώ θέλω μερικά πρακτικά, γιατί έχετε την ικανότητα και βοηθάτε έτσι και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Κοιτάξτε, όταν η τελική τιμή, πρώτη-πρώτη λέει, ισχύουν τα νέα τιμολόγια. Όταν η τελική τιμή χρέωσης ρεύματος από τον Ιανουάριο θα επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις των χοντρεμπορικών τιμών, όπως είπατε, στον τζόγο του χρηματιστηρίου ενέργειας, όπως γινόταν και πριν από την εφαρμογή του προσωρινού μηχανισμού. Αυτό δεν άλλαζε. Μάλιστα. Τότε, ποιο παραμύθι να πάρω εγώ τις ελεύθερες επιλογές στον υπέροχο κόσμο της ελεύθερης αγοράς? Δηλαδή, ο καταναλωτής θα έχει δικαίωμα να επιλέξει σε ποιο πρόγραμμα τιμολόγηση θα ενταχθεί ανάμεσα στα τρία είδη τιμολόγησης, τα οποία θα αναγνωρίζει κάνοντας χρήση της εξίσωσης που είπα? Δηλαδή, αυτό δεν είναι μια φάρσα? Μηνιαίες τραγωδίες με τους λογαριασμούς θα έχουμε από εδώ και κάτω, κύριε Παναγιωτάκη. Και πέστε το στη γιαγιά, στα Σκούρβουλα, στο Χάρακα ή στα Νόγια να κάνει αυτόν τον υπολογισμό. Με συγχωρείτε δηλαδή. Ναι. Ή στη Λαμπινία από την οποία κατάγομαι. Μάλιστα. Κοιτάξτε, και πάλι σας λέω ότι η τιμή του, όλα αυτά τα τιμολόγια αφορούν περίπου το 20% του κόστους. Το 80% διαμορφώνεται από τη χοντρική τιμή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα καλούμεθα να επιλέξουμε για το τι ποσοστό του 20% θα κερδίσουμε. Το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σημαντικό. Είναι βέβαια σημαντικό όταν έχεις μεγάλη κατανάλωση, όταν είναι ο άλλος ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα. Έτσι, και γι' αυτό οπωσδήποτε και τα 10 ευρώ και τα 15 ευρώ να κερδίσει το μήνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή αν έχει μεγάλες καταναλώσεις, αντίστοιχα, ας πούμε, το γινόμενο αυτό που θα κερδίσει επί την κατανάλωση. Αλλά για το σύνολο τι να σας πω. Πάντως τα τρία τιμολόγια είναι... Θα έρθω. Ίσως θα πρέπει να τα εξηγήσουμε λίγο. Θα έρθω. Μισό λεπτό να απαντήσω στις γενικές ερωτήσεις, γιατί εδώ όταν βγαίνετε καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Νίκος, μπορεί μήπως να μας εξηγήσει ο κύριος Παναγιωτάκης, γιατί μια οποιαδήποτε κυβέρνηση που ομνή υποτίθεται για το καλό και το συμφέρον των πολιτών της δεν κάνει το πολύ απλό επιβολή πλαφών και περαιτέρω μειώσεις ανάλογα με το εισοδηματικό προφίλ του καταναλωτή? Λοιπόν, ακούστε. Ουσιαστικά ο φίλος ακροατής βάζει το θέμα των αναγκαίων, τονίζω τη λέξη αναγκαίων γιατί συμφωνώ, ρυθμίσεων στην αγορά. Άλλο αγορά και άλλο αρρύθμιστη αγορά και άλλο ασίδωτη αγορά. Δυστυχώς εμείς έχουμε ασίδωτη αγορά στη χοντρική. Στη λιανική, λόγω του ότι υπάρχουν πολλοί, υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Αλλά σας είπα ότι αυτό αφορά το 20%. Στη χοντρική όμως η αγορά δυστυχώς είναι ασίδωτη. Εκεί πράγματι εκείνο που θα έπρεπε να εφαρμοστεί είναι να ελέγχεται το κόστος παραγωγής ενός εκάστου των παραγωγών, να του δίδεται ένα εύλογο κέρδος στ' τάξεως του 10% θα πω εγώ, είναι υπεράρκετο για το ρεύμα, διότι δεν έχει άλλα σπουδαία ρίσκα, και το 10% στη βιομηχανία, αν πείτε σε βιομήχανο ότι θα κερδίζει 10%, θα σας πει ότι είναι από την εποχή χρυσών αγελάδων. Εν πάση περιπτώσει, λέω 10 ή 5 ή 7, να συμφωνήσουμε κάπου, και από εκεί και πέρα η τιμή χοντρική να διαμορφώνεται με βάση αυτό. Ακόμα και, και στο χρηματιστήριο, το οποίο είναι θεσμός επιβεβλημένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάγια δυστυχώς, και δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση, είναι ισχύει σε όλες τις χώρες το χρηματιστήριο ενέργειας, ακόμα και αυτό θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και ρυθμίσεις, και
από ό,τι έχω υπόψη μου, γιατί παρακολουθώ όσο μπορώ το τι γίνεται γενικότερα, σας πληροφορώ ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πατρίδα του καπιταλισμού και της αγοράς, υπάρχουν αυστηρότατοι έλεγχοι και ρυθμίσεις, διότι έχουν πάθει ζημιές. Θυμόσαστε την Καλιφόρνια, ας πούμε, που είχε μείνει χωρίς ρεύμα και που καταρρεύσαν εταιρείες. Θυμόσαστε το Τέξας κλπ. Έχουν επιβληθεί λοιπόν αυστηρότατοι κανόνες οι οποίοι τηρούνται. Και εδώ θα πρέπει να επιβληθούν αυστηρότατοι κανόνες οι οποίοι να τηρούνται. Και να πω και κάτι ακόμα. Ναι, ναι. Η ΔΕΗ, η οποία παρά το γεγονός ότι το κράτος δεν έχει την πλειοψηφία, έχει όμως το management, θα πρέπει να εφαρμόζει τέτοια πολιτική ώστε να μειώνονται τα κόστη. Ναι, καλά κύριε Παναγιωτάκη, και θα την αφήσει το φαντ, στο οποίο μετέχουν και μεγάλες ελληνικές οικογένειες. Καθορίζει πολιτικά την κατάσταση στη χώρα. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Αυτό πράγματι είναι μια εκτίμηση. Είναι μια εκτίμηση την οποία την ακούω. Και γι' αυτό άλλωστε έλεγα και εγώ ότι δεν έπρεπε να μειωθεί η συμμετοχή του κράτους κατά 51%. Ωστόσο, προσέξτε, μια κυβέρνηση η οποία θέλει να εφαρμόσει σωστή τιμολογία, ενεργειακή πολιτική για την κοινωνία και για την ανάπτυξη της χώρας, για την οικονομία, έχει το εργαλείο, διαθέτοντας το 34,5%. Αν μέλη της κυβέρνησης, ρωτώ υποθετικά, αν μέλη της κυβέρνησης εμπλέκονται με το ΦΑΝΤ, θα το κάνουν? Προσέξτε, πάμε σε άλλα πράγματα, φυσικά όχι. Αν ταυτίζονται τα συμφέροντα ορισμένων με το ΦΑΝΤ. Πείτε μου, σαφές. Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ δεν παραπέμπουμε σε φθηνό ρεύμα, αλλά αντίθετα, σε όποιο πρόγραμμα και να ενταχθεί ένα σπίτι, οι χρεώσεις θα είναι υπέρογκες, τα κέρδη για τους παρόχους αμύθιτα. Και ελάτε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε το ένα τιμολόγιο στα χρωματιστά με την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής, είναι το λεγόμενο κειμενόμενο, το κίτρινο. Δηλαδή, ο καταναλωτής δεν θα γνωρίζει την τιμή του επόμενου μήνα, που σημαίνει ότι αν πάει πιο ψηλά η τιμή θα την πληρώνει ο καταναλωτής, αν πάει πιο χαμηλά θα την γλιτώσει ο καταναλωτής ως την επόμενη. Το λέω καλά? Ναι, καλά το λέτε. Μάλιστα. Αυτό είναι το κίτρινο τιμολόγιο. Μάλιστα. Το μπλε. Το ρίσκο όλο το παίρνει ο καταναλωτής. Μάλιστα. Όλο. Το μπλε. Ένα τιμολόγιο για ένα χρόνο, στο οποίο η τιμή είναι γνωστή και υψηλότερη. Αν οι τιμές πέσουν, το κόστος για τον καταναλωτή δεν θα βγει μεγαλύτερο και άρα το κέρδος για τον πάροχο μεγαλύτερο? Βέβαια. Εκτός αν ο πάροχος πάθει ζημιά. Μάλιστα. Αλλά αν πάθει ζημιά για ένα χρόνο ο πάροχος, καταλαβαίνετε ότι θα καταρρεύσει και θα μείνει μετέωρος ο καταναλωτής. Μάλιστα. Ο πάροχος λοιπόν θα ορίσει τέτοια τιμή, προβλέποντας το πόσο είναι δυνατόν να αυξηθούν οι τιμές, ας πούμε, κάτι σαν τα επιτόκια που κάνουν οι τράπεζες, τα σταθερά και τα κειμενόμενα. Τα σταθερά είναι ακριβότερα. Αλλά εδώ στο ρεύμα οι διακυμάνσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι στα επιτόκια. Άρα θα βάλει πολύ υψηλότερες τιμές για να μην χάσει κατά τη διάρκεια του έτους. Μην έχει ζημιές. Άρα θα είναι σαφώς ακριβότερο το μπλε τιμολόγιο. Πάω στο πορτοκαλί. Σε αυτά τα τιμολόγια, λέει, περιλαμβάνονται εκείνα των οποίων η τιμή μεταβάλλεται με βάση τις τιμές χοντρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εντός ημέρας. Προϋπόθεση όμως για να προσφερθούν είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή, του οποίου του κόστος θα φορτωθούν τα νοικοκυριά, ενώ ενδέχεται να αξιοποιηθεί και σε δεύτερο χρόνο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής που οδηγεί στην ενεργειακή φτώχεια μέσω της αναβάθμισης. Τα λέω λάθος? Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Οι έξυπνοι μετρητές πράγματι έπρεπε να έχουν εγκατασταθεί στη χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, γιατί θα προσφέρουν πάρα πολλά και στη λειτουργία του συστήματος και στη μείωση του κόστους διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Και επίσης στους πιο εξελιγμένους καταναλωτές θα δίνουν την ευκαιρία, επειδή θα παρακολουθούν μέσω του μετρητή τους ανά ώρα τις διακυμάνσεις της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, να πούνε ότι φέρει πίνα, ας πούμε, τις ώρες της αιχμής, δεν θα βάζω τις ενεργοβόρες στις συσκευές μου, δεν θα μαγειρεύω, δεν θα ανάβω θερμοσύφωνο κλπ. Κλπ. Φούρνους. Οπότε αυτούς θα τους βάζω σε ώρες που θα είναι φτηνότερη η ηλεκτρική ενέργεια κτλ. Άλλαξε αλλά τρόπο ζωής. Το γεγονός βέβαια ότι αυτό επιδρά στη ζωή των ανθρώπων. Άλλαξε τρόπο ζωής. Δεν μπορεί να παρακολουθεί αυτό το ρεύμα άλλος για να κάνει να προγραμματίζει τις δραστηριότητές του. Δεν ξέρω τώρα, οδηγούμεθα σε. Αλλά θεωρητικά τουλάχιστον έτσι μπορεί να
πετύχει κάποια καλύτερη τιμή στην ηλεκτρική ενέργεια. Δεν θα κάνω άλλη δουλειά δηλαδή, κύριε Παναγιώτακη, θα ασχολούμαι με τα ενεργειακά. Αυτό μου λέει. Θέλω να πω και λίγο στο πράσινο, γιατί εδώ θα μεταπέσουν αυτόματα από την 1η Γενάρη όσοι δεν έχουν σύμβαση. Και από ό,τι εκτιμάται η πλειοψηφία και 7,5 εκατομμύρια περίπου λένε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή οι παράγοντες αγοράς, ακούσαμε το Φώτη, λένε ότι τα πράσινα τιμολόγια των παρόχων δεν θα είναι φθηνότερα από τα κειμενόμενα, τα κίτρινα, ναι, στα οποία προβλέπεται τιμή χρέους προμήθειας εκ των υστέρων. Σύμφωνα με την ΚΙΑ, στο πράσινο τιμολόγιο ο προμηθευτής θα δίνει κατά βούληση μια βασική τιμή προμήθειας, τιμή βάσης, η οποία θα πρέπει να μείνει σταθερή για 6 μήνες. Για τρεις μήνες. Να έχετε δίκιο. Δεν διευκρινίζεται όμως τι θα γίνει στη συνέχεια. Συνάγεται ωστόσο ότι η βασική τιμή μπορεί να αλλάξει. Θέλω να σας ρωτήσω. Μπορεί να αλλάζει κάθε μήνα. Αφού οι καταναλωτές δεν θα πληρώνουν με βάση την τιμή βάσης, αλλά με μια άλλη τελική τιμή χρέωσης, η οποία θα αποτελεί άθροισμα της βασικής τιμής και του μηχανισμού διακύμανσης, δηλαδή της ρήτρας, τελικά τι θα πληρώνει στο πράσινο καλύτερα? Ακούστε κάτι. Και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη ότι για ένα μήνα, κάθε πρώτο μηνός θα σου λέει ο προμηθευτής με τι τιμή θα πληρώσει το ρεύμα τον επόμενο μήνα, τις επόμενες 30 μέρες. Λοιπόν, παίρνει ένα ρίσκο. Αυτό το ρίσκο προφανώς, για να μην χάσει, θα το βάλει σε αυτή τη βασική τιμή που είπατε. Έτσι. Λοιπόν, την οποία θα την προσφέρει αυξημένη, ώστε να καλύψει ενδεχόμενη μεγαλύτερη αύξηση από την προβλεπόμενη της χοντρικής τιμής. Άρα από μόνο το αυτό σημαίνει αύξηση της τιμής του ρεύματος, αύξηση του τιμολογίου. Δεύτερον, υπάρχει ο μηχανισμός διακύμανσης. Και ο μηχανισμός διακύμανσης γίνεται με βάση τις τιμές του προηγούμενου μήνα. Δηλαδή η ρήτρα γίνεται με βάση τη διακύμανση της αγοράς του προηγούμενου μήνα. Εξ αυτού του λόγου, και επειδή δεν είναι σίγουρο ότι αυτό που έγινε τον προηγούμενο μήνα θα γίνει και τον επόμενο, είναι μάλλον εκεί πάλι θα ξαναβάλει κάποιες αυξημένες τιμές ο πάροχος για να καλύψει πιθανές ζημιές του. Η μόνη διαφορά σε σχέση με το σήμερα, γιατί αυτά τα τιμολόγια μοιάζουν λίγο με τα σημερινά, που όπως ξέρετε ανακοινώνουν οι πάροχοι λίγες μέρες πριν προς το τέλος του ενός μηνός για το πόσο θα πουλάνε τον επόμενο, είναι ότι υπάρχουν αυτοί οι συντελεστές που παρέχουν μια κάποια διαφάνεια. Θα μπορεί ο καθένας επίσης να βλέπει πώς διαμορφώθηκε η τιμή και να συγκρίνει το τι προτείνει ο ένας πάροχος και τι ο άλλος, ώστε να επιλέγει. Αυτή είναι η μόνη διαφορά σε σχέση με το σήμερα. Κύριε Παναγιωτάκη. Ωστόσο όμως, πράγματι αυτά τα τιμολόγια θα είναι μεν φτηνότερα από το μπλε τιμολόγιο, αλλά θα είναι ακριβότερα από το κίτρινο, με ό,τι ρίσκο όμως υπάρχει. Δεν οθώ εγώ τον κόσμο να πάει. Όχι, είναι σαφές. Ακούστε εδώ, ο Φώτης που δουλεύει, είπα, σε εταιρεία, λέει καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Παναγιωτάκη. Θέλω να προσθέσω και να τα ακούσει, λέει, προσεκτικά, γιατί τα πράσινα τιμολόγια, αυτή η φαϊνή ιδέα του Υπουργού και της κυβέρνησης, δυστυχώς για τους συμπολίτες μου, εγώ εργάζομαι, λέει, θα είναι καταστροφή. Θα πω το εξής. Είναι τιμολόγια με πρόβλεψη τιμής, άρα οι πάροχοι θα πρέπει να προβλέπουν την τιμή με κίνδυνο ζημίας, άρα τι θα κάνουν, θα κινδυνεύσουν, όχι, θα υπερτιμολογήσουν, είναι η λύση. Γιατί αν δεν τον κάνουν με ένα μήνα λάθος πρόληψη, μπορεί να διηγηθούν ακόμη και σε πτώχευση. Οπότε είναι κατακλείδιλοι. Με τα πράσινα τιμολόγια, πείτε στον κύριο Παναγιωτάκη, θα έχουμε φαινόμενα όπως αυτά που είχαμε με έναντι λογαριασμούς εξωφρενικούς. Γιατί όπως είπα, καμιά εταιρεία δεν θα ρισκάρει τη βιωσιμότητά της με λάθος πρόληψη. Επίσης, κάτι που δεν λέει κανείς. Τα πράσινα τιμολόγια, προσέξτε το λέει αυτό, δεν θα έχουν εκτόσεις και προσφορές εμπορικής πολιτικής των παρόχων. Απαγορεύεται βάσει νόμου. Αυτό δεν το ξέρω, νομίζω όχι. Κάποιες εκπτώσεις θα υπάρχουν εκπτώσεις. Επιτρέπεται εκπτώσεις στα πράσινα τιμολόγια. Δεν ξέρω, εδώ γράφει. Αλλά σας λέω και πάλι. Ναι, ναι. Θα δώσουν κάποιοι και θα προσφέρουν κάποιες εκπτώσεις, τις οποίες θα τις διαφημίσουν κιόλας, και άντε από τις διαφημίσεις να βγάλεις, ας πούμε, συμπέρασμα για το ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα για τον καθένα, ώστε να επιλέξει τον Α ή τον Β πάροχο. Αφορούν, σας λέω, ένα μικρό μέρος του συνολικού ποσού που πληρώνουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Κ.
Και ο για μένα πιο σωστό θα ήταν. Θα πάμε στο διάταφτα, μισό λεπτό. Ο Νικόλας λέει, ακούγοντάς σας για τους έξυπνους μετρητές, αυτό που λέει ο κύριος Παναγιωτάκης σωστά λέει για τους έξυπνους μετρητές, μπορεί να διαβαστεί όμως και ανάποδα. Ο πάροχος ενέργειας να βλέπει τα μοτίβα του καταναλωτή και να ανεβάζει το κόστος κιλοβατόρας όταν οι καταναλώσεις είναι μεγάλες και να του δίνει καλές τιμές όταν είναι μικρές. Ναι. Δηλαδή συνήθως οι νυχτερινές ώρες που εκ των πραγμάτων ο κόσμος κοιμάται. Βεβαίως μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό εδώ επεμβαίνει το κράτος και κάνει ρυθμίσεις ώστε να μην επιτρέπονται τέτοιες. Κανονικά. Βέβαια. Ακριβώς και πάμε στο είναι χρήσιμη συζήτηση αυτή, γιατί πιάνονται όλες οι παράμετροι. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα, κύριε Παναγιωτάκη. Το έχετε πει αρκετές φορές, θέλω να το ξαναπείτε. Διότι εδώ, από ό,τι κατάλαβα εγώ, και με τα χρωματιστά ρήτρα αναπροσαρμογής είναι και ο καθένας θα πρέπει να έχει στο σπίτι μία βάρδια, μία θητεία να αφιερώσει, ναι, περιφρούρηση ενέργειας. Δεν γίνεται αλλιώς, σκοπιά ενέργειας. Πείτε μου λοιπόν, ποια είναι η λύση, υπάρχει? Η λύση για μένα είναι να μειωθεί ως το δυνατόν περισσότερο η χοντρική τιμή. Σας έχω πει ότι πράγματι η χοντρική τιμή αυξήθηκε και εξαιτίας εξωγενών παραγόντων, αλλά κατά τη γνώμη μου σε μεγαλύτερο ποσοστό, σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό, εξαιτίας των δικών μας επιλογών. Όταν η χώρα μας είναι πλέον εξαρτημένη σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολλαπλάσιο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν, από το φυσικό αέριο που είναι εισαγόμενο, και όταν η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώνεται διεθνώς με τις διάφορες συγκυρίες που έχουμε παρακολουθήσει και πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας λόγω της αυξημένης ζήτησης σε σχέση με την προσφορά και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, άλλους παράγοντες όπως η Βουλγαρία ας πούμε προ καιρού πήρε απόφαση ότι για το αέριο που περνάει από τους αγωγούς τους, το ρώσικο αέριο που παίρνουμε, θα, και άλλες χώρες όχι μόνο εμείς, θα επιβάλλει διόδια 10% επί της τιμής. Η Βουλγαρία το κάνει, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, μπορεί να διαμαρτυρηθούμε, αλλά όλα αυτά έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην τιμή του ρεύματος, και γι' αυτό το λόγο είμαστε εκτεθειμένοι πια σαν χώρα. Δυστυχώς με αυτή την απότομη, τη βίαιη απολιγνητοποίηση που τώρα βέβαια έχουν σταματήσει να το λένε, αλλά κακώς δεν το λέμε, διότι και με τα διάφορα φαινόμενα τα φυσικά που γίνονται, τα οποία αποδίδονται όλα και ενδεχομένως να υπάρχει, δεν θα το αρνηθώ αυτό, στην κλιματική αλλαγή έχει τρομοκρατεί ο κόσμος και σου λέει, α, λιγνίτη θα βάλουμε, καταστραφήκαμε. Αν δείτε όμως την παγκόσμια εικόνα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από άνθρακα. Έτσι. Και η Ελλάδα έχει εγχώριο λιγνίτη που θα μπορούσε σε ένα ποσοστό και καλύπτοντας, προσέξτε, τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι οι πιο αυστηρές στον κόσμο για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, για τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, καλύπτοντας λοιπόν αυτές τις απαιτήσεις, θα είχαμε και ένα ποσοστό. Αυτά πληρώνουμε. Η Ευρώπη αυτά πληρώνει δυστυχώς και στο τέλος φτάνει να χρηματοδοτεί τη Siemens γιατί δεν της βγαίνει πράσινη πολιτική. Για να τα λέμε όλα, κύριε Παναγιωτάκη. Και να πω κάτι, προσέξτε. Επειδή άκουσα τον Υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, προχθές, δύο εβδομάδων τριών, σε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του ΙΕΝΕ, να λέει ότι το Λεμαΐδα 5 ήταν λάθος και δεν έπρεπε να είχε γίνει. Λοιπόν, λέω στον κύριο Υπουργό, δεν ξέρω αν το είπε ο ίδιος ή αν τον ενημερώσαν οι σύμβουλοι του, να εμβαθύνει λίγο περισσότερο. Αυτή η απόφαση είχε πάρθει από το 2000, για την Πτολεμαϊδα 5 από το 2009 και καλώς είχε πάρθει. Υλοποιήθηκε επί των ημερών μας κατά 85% και καλώς υλοποιήθηκε. Υπάρχει μελέτη του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου η οποία λέει ότι αν το πρώτο εξάμηνο του 2022 λειτουργούσε η Πτολεμαϊδα 5 όπως έπρεπε να λειτουργεί και κακώς είχε καθυστερήσει, η τιμή η χοντρική τιμή θα ήταν φτηνότερη κατά 30% και αυτό μεταφράζεται σε περίπου 1,2 με 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και προσθέτω ότι αυτά τα ευρώ θα παρήγονταν στην Ελλάδα και δεν θα διοχετεύονταν στους προμηθευτές του φυσικού αερίου που είναι... Πώς θα βγάλουν τα κέρδη τους αυτοί όμως, κύριε Παναγιωτάκη? Θα κλείσω με το Φώτη που επανήλθε, κύριε Παναγιωτάκη. Ο Φώτης λέει, στην ίδια όχθη είμαι, λέει, με τον κύριο Παναγιωτάκη. Θέλω όμως να τους πω το εξής όλων.
Τα ζω από μέσα, λέει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Οι πελάτες της εταιρείας με τους έξυπνους μετρητές είναι 10-10 ακριβώς και δεν είμαστε καμία μικρή εταιρεία. Επίσης, όσοι επιλέξουν το ασταθερό, η τιμή που δίνουμε είναι 65 λεπτά ανά κιλοβατόρα, γι' αυτό φυσικά κανένας πελάτης δεν το έχει πάρει. Για τα πράσινα, ναι, αυτό λέει. Για τα πράσινα, ο τύπος θα είναι ίδιος για όλες τις εταιρείες, αλλά όπως είπα, ναι, καμιά εταιρεία δεν θα μπει σε κίνδυνο να πέσει έξω στην πρόβλεψή της και πολύ απλά θα υπερτιμολογεί. Ο μονόδρομος, λέει, είναι τα κίτρινα τιμολόγια που οι εταιρείες θα μπορούν να εφαρμόζουν και την εμπορική πολιτική τους. Όχι στα πράσινα, πείτε το, λέει, στον κύριο Παναγιωτάκη, ενδεχομένως δεν το γνωρίζει. Δεν επιτρέπεται εμπορική πολιτική με εκτόσεις, αλλιώς δεν θα υπήρχαν τα κίτρινα. Είναι το μοναδικό σημείο διαφωνίας με τον κύριο Φώτη. Ότι επιτρέπονται εκτόσεις, αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τι είδους εκτόσεις θα υπάρχουν εν όψει όλων των άλλων που είπε, των κινδύνων κτλ. Εκτός αν βάλει πολύ ψηλή τιμή και μετά δίνει μια έκπτωση, να σου πει, ας πούμε, ότι αν είσαι συνεπής και πληρώσεις την ώρα σου, θα σου κάνω έκπτωση ένα 10%, 15%. Μάλιστα. Αλλά θα έχει βάλει προηγουμένως πολύ ψηλή τιμή. Αν εννοεί κάτι τέτοιο, ναι. Άρα αλλαγή πολιτικής χρειάζεται εδώ στο πώς προσεγγίζουμε την υπόθεση. Επέμβαση στη χοντρική κυρίως. Μάλιστα. Κύριε Παναγιατόκη, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Μου λέει εδώ πέρα από το Λονδίνο κάποιος. Σε παρακαλώ, λέει, πριν κλείσει τον κύριο Παναγιατόκη, επειδή Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει εδώ από ό,τι καταλάβαμε. Υπάρχει χρώμα να επιλέξουν οι γονείς μου που ζουν στην Ελλάδα για φθηνό ρεύμα? Αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα πάντα έχουν ρίσκο. Ωραία. Ωραία. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτάκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ.